Το κτέλι, η σκέψη πρώτη είναι ότι είναι θετική, γιατί ήρθε ο καιρός πια πλέον για να λυθεί το πρόβλημα που έχουμε. Από εκεί και μετά, εμείς δεν συμμετέχουμε σε πολιτικές σκοπιμότητες. Ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει, δικαίωμά του είναι, αλλά εμείς μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Να κάνουμε την εγκατάσταση του νέου σταθμού. Κύριε Ντούμπα, σε σχέση με όλα, έτσι όπως παρακολουθήσατε τη συμφωνία και με όλα αυτά που έχουν υποθεί, και να πούμε βέβαια ότι σε ένα μήνα περίπου έχετε επανάληψη της συνάντησης για τις σχετικές υπογραφές, αλλά χρονικά προσδιορίζεται κάπως το πότε θα έχει ολοκληρωθεί όλος αυτός ο σχεδιασμός, πότε δηλαδή θα δούμε το ΚΤΕΛ να λείπει πια από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης? Βάσει τα δεδομένα του κυρίου Σχίδα, μας είπε ότι περίπου σε ένα μήνα θα έχουμε τελειώσει με το θέμα της σύμβασης. Από εκεί και μετά υπάρχουν κάποιες άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως παράδειγμα είναι η περιβαλλοντική μελέτη, κυκλοφοριακή σύνδεση, άδεια ευρύσεως σταθμού, δηλαδή κάποια χαρτιά να γίνουν για να ξεκινήσει το έργο. Και από εκεί και μετά πιστεύω σε ένα εύκολο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε ένα χρόνο το πολύ πρέπει να γίνει. Δηλαδή πιστεύω του χρόνου, το καλοκαίρι να είμαστε έτοιμοι, αν όλα πάνε καλά, τα γραφειοκρατικά που υπάρχουν. Εντάξει, ένας χρόνος μπορεί να ακούγεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τους ανθρώπους όμως που ζουν και ξέρουν την Αλεξανδρούπολη, νομίζω ότι μπορούν να κάνουν και αυτή την υπομονή, γιατί το ΚΤΕΛ πλέον έχει φτάσει, όπως είπατε και εσείς, σε κομβικό σημείο η κατάσταση και είναι δύσκολη τόσο για το ίδιο το ΚΤΕΛ, όσο και για τους πολίτες που κινούνται και διακινούνται μέσα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Έτσι δεν είναι, κύριε Ντούμπα? Φαντάζομαι έτσι. Όχι, φαντάζομαι. Πρόβλημα. Δεν αντιλέγω τη δημιουργούμε και εμείς το πρόβλημα, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα πάντα δημιουργείται μέσα στην πόλη και ειδικά για το ΚΤΕΛ, εκεί με τα γιοταχή, τα διπλοπαρκαρίσματα, που ο κόσμος θέλει να είναι μέσα εκεί στο χώρο, έχει πολλά γραφεία, είναι η περιοχή τέτοια. Από εκεί και μετά εμείς, γιατί όπως ξέρετε είμαστε και μια ιδιωτική επιχείρηση και με δικούς μας πόρους θα κάνουμε ό,τι να κάνουμε. Οι εποχές ξέρετε είναι δύσκολες, εμείς όμως θα κοιτάξουμε και το έχουμε αποδείξει στο μέλλον ότι είναι να κάνουμε, το κάνουμε γρήγορα. Και θα το προσπαθήσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα να τελειώσουμε. Αρκεί να τελειώσουμε με όλο αυτό το χαρτομάτι που υπάρχει. Υπάρχει σκέψη για το τι θα γίνει το υπάρχον ακίνητο του ΚΤΕΛ στην οδό Βενιζέλου, κύριε Ντούμπα? Είναι το ΚΤΕΛ στη Βενιζέλου δεν είναι διεκτησία του ΚΤΕΛ. Είναι διεκτησία προσώπων. Μέτοχοι του ΚΤΕΛ. Παλιοί μέτοχοι του ΚΤΕΛ. Δεν είναι διεκτησία του ΚΤΕΛ το ακίνητο αυτό. Επομένως... Αυτό μπορεί να σε ενημερώσουν κάποιοι μέτοχοι που έχουν το ΚΤΕΛ. Επομένως, μας λέτε για τη διευκόλυνση της συζήτησης τώρα το αυτό, ότι το ΚΤΕΛ θα φύγει από εκεί και μετά θα μείνει ένα κτίριο το οποίο ανήκει σε κάποιους ανθρώπους και αυτοί είναι υπεύθυνοι να το διαχειριστούν. Ναι, αυτοί είναι υπεύθυνοι να το διαχειριστούν, το ότι θα το κάνουν, αυτοί γνωρίζουν. Και ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Πρόεδρε. Με το δικό σας ακίνητο, αυτό που είχε αγοράσει το ΚΤΕΛ και σας είχαμε δει τότε να το υπερασπίζεστε με πολύ θέρμη, προτού καταφέρετε να βρείτε τη χρυσή τομή με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, με εκείνο το ακίνητο τι θα γίνει? Θα παραμείνει απλά στην ιδιοκτησία του ΚΤΕΛ? Είναι η ιδιοκτησία του ΚΤΕΛ, είναι ακράδαντο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Για μια επιχείρηση να μπορεί να είναι βιώσιμη, πρέπει να έχει και βάσει από πίσω. Είναι κάτι δυνατό, μια δυνατή περιουσία του ΚΤΕΛ. Επομένως... Δεν πρόκειται να χαθεί το ακίνητο αυτό, γιατί με το καινούργιο το υπολογισμικό το σχέδιο που γίνεται στην περιοχή της Χιλής, βγάζει 4 οικόπεδα των 1.000 τετραγωνικών. Νομίζω ότι η περιοχή είναι τόσο μεγάλη και τόσο δυνατή, και γι' αυτό ήταν και ο λόγος φυσικά που όλη η αντίδραση υπήρχε γιατί θα πάει το ΚΤΕΛ. Είναι η ελίτ της πόλης, πιστεύω, εκεί. Και δεν νομίζω να χάσει τόσο εύκολα το ακίνητο. Είναι το μοναδικό ακίνητο που είναι, έχει 7.200. Είναι άρτιο. Όλα τα άλλα είναι τριάρια, τρία τεστρέμματα, τέσσερα στρέμματα. Το δικό μας είναι 7.200. Η αξία του είναι πολύ μεγάλη. Και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και όταν έχεις από πίσω μια βάση, πιστεύω ότι λειτουργείς και καλύτερα.